Καλώς τους, καλώς μου ήρθατε και σε αυτό το μέρος και είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές. Υπερφαγία, βουλιμία, ανορεξία. Τις έννοιες τις ξέρουμε. Ακούμε πολύ συχνά για όλες αυτές τις μορφές διατροφικών διαταραχών. Δεν γνωρίζουμε όμως τελικά ότι αφορούν 70 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από νευρογενία, ανορεξία, βουλιμία και υπερφαγία. Διαφορετικά ή σε συνδυασμό. Δεν θα σας τα πω εγώ αυτά, θα μας τα πει η ειδικός, θα μας τα πει ένας άνθρωπος ο οποίος και έχει εντρυφήσει ακαδημαϊκά στο αντικείμενο και έχει και καθημερινή εμπειρία μέσα από την επαγγελματική της ιδιότητα. Η κυρία Μαρία Τσιάκα είναι μαζί μας, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Κυρία Τσιάκα, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που έχετε μείνει ξύπνια όσο αργά για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ξύπια, έμενα έτσι κι αλλιώς, γιατί μόλις τώρα τελείωσα. Μέχρι τώρα είχατε συνεδρίες. Είχα συνεδρίες, ναι. Χαρά στο κουράγιο σας. Χαρά στο κουράγιο σας. Και θέλω να μου πείτε, είναι λίγο φιλοσοφική προβοκατόρικη ερώτηση. Γιατί χρειάζεται εμείς σήμερα να συζητάμε για τις διατροφικές διαταραχές? Πόσους ανθρώπους ανάμεσά μας αφορούν? Και πόσο σπουδαίο πια είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι πάρα πολύ έντονο, γιατί αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού. Είναι περίπου κοντά στο 7-8%. Όμως, δυστυχώς, λόγω των συνεχόμενων lockdowns που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση στους εφήβους σε όλο το φάσμα των διατροφικών διαταραχών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί η επιστημονική κοινότητα έχει, αν θέλετε, χτυπήσει αλάρμ και αυτό που λέει είναι ότι πλέον είναι τσουνάμι αυτό που έρχεται, διότι φτάνει περίπου 1 στα 3 παιδιά στην εφηβεία να νοσούν σε κάποιο από όλες τις μορφές των διατροφικών διαταραχών. Αυτά τα ποσοστά αφορούν στη χώρα μας? Αυτά αφορούν το δυτικό κόσμο. Και εμάς. Εντοπισμένο. Και εμάς. Ναι, δεν διαφέρουμε στον κόσμο, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Τα αιτήματα είναι πάρα πολλά. Διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται τα ποσοστά. Πρόσφατα είδα μια καταγραφή, αν θέλετε, από ένα νοσοκομείο που είναι το Σουσμανόγλαιο, όπου οι δίνοντες εκεί είπαν ότι έχουν διπλασιάσει τα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι. Αυτό μέσα είναι σε ένα γενικό χρόνο, Μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι γενικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Πώς η καραντίνα, πώς τα lockdown, πώς όλες αυτές οι δύσκολες συνθήκες περιορισμού που εμπεριέχουν πάρα πολύ στρες, το βιώσαμε όλοι, επηρέασαν τόσο πολύ τα εφηβάκια μας και φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα να λέμε ότι 1 στους 3 εμφανίζει μία διατροφική διαταραχή? Κοιτάξτε, ανατρέπει και όλη η ρουτίνα των παιδιών καταρχήν. Η ρουτίνα. Σε όλα τα επίπεδα. Δημιουργεί στην εφηβεία, αυτό που αναζητάς είναι να ζήσεις, να κάνεις πράγματα. Είναι μπαίνοντας έτσι κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει για όλους μας, αλλά για τα παιδιά είναι ακόμα πιο έντονο. Χάνοντας λοιπόν τα παιδιά όλο τον έλεγχο της ζωής τους κυριολεκτικά και εγκλωβιζόμενα μέσα στο σπίτι, ήρθαν σε άμεση επαφή με τα social media. Στα social media λοιπόν υπήρχε πάρα περισσότερο από ό,τι πριν, γιατί ούτως ή άλλως είναι βουτυγμένα στον κόσμο των social media. Ένα παραπάνω τώρα ήταν η μόνη τους διέξοδος. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η έκθεση του στα social media έφτανε τις 12 και τις 14 ώρες. Ημερησίως. Δηλαδή, αυτό είναι σαν κάποιος να βλέπει τηλεόραση 14 ώρες. Ναι, σχεδόν όσο είσαι ξύπνιος, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ έντονο, τόσο πολύ μεγάλη έκθεση στα social media. Και αυτό βέβαια κινητοποίησε πάρα πολύ, πάρα πολλά παιδιά να αλλάξουν το σώμα τους. Γιατί βλέποντας πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά βίντεο, κυρίως στο TikTok και στο Instagram. Αυτό πυροδότησε και άλλο περισσότερο την αρνητική εικόνα σώματος. Για τον ίδιο τους τον εαυτό. Για τον ίδιο τους τον εαυτό. Οπότε περίπου 95% των εφήβων έχουν αρνητική εικόνα σώματος. 95%. Ναι, και εγώ θυμάμαι την εφηβεία μου που είσαι και σε μία φάση όπου δεν είναι ακριβώς σχηματισμένο, που αλλάζει το πρόσωπό σου σχεδόν καθημερινά, που μπορεί να έχει ακμή, που μπορεί. Είσαι σε μια μεταμορφωτική φάση που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και το καλύτερό σου. Συν το ορμονικό, συν. Και τον εγκλισμό. Εμείς λοιπόν τότε δεν είχαμε και τα social media. Είχαμε ό,τι βλέπουμε στον καθρέφτη. Άντε να βλέπαμε και τη γειτόνισσα να είναι πιο όμορφη και τη συμμαθήτρια. Αυτό ήταν το μέτρο σύγκρισης. Ήταν λίγο πιο υγιές. Τώρα βλέπεις τις κουκλάρες και τους κούκλους που είναι όλοι αψεγάδιαστοι και με τα φίλτρα και χωρίς τα φίλτρα και δεν ξέρεις τελικά εσύ πώς να σταθείς εκεί που πρέπει να σταθείς. Επειδή όμως είναι πολύ πιο εύκολο να στραφείς στο σώμα και για να ανακτήσεις τον έλεγχο,
Οπότε πιστεύεις ότι ελέγχοντας το σώμα μου, ανακτώ τον έλεγχο της ζωής μου. Και είναι πολύ εύκολο αυτό στην εφηβεία, εδώ το παθαίνουν ενήλικες. Βέβαια. Αυτό λοιπόν πυροδοτεί μία σειρά από, αν θέλετε, από μεθόδους που οι ίδιοι έφηβοι προτείναν σε άλλους εφήβους. Στο πώς να χάσουν γρήγορα βάρος, αυξήθηκε πάρα πολύ η άσκηση καταρχήν. Η άσκηση από μόνη της, κυρία Τσιάκα, μπορεί να μας οδηγήσει, ας πούμε, σε λάθος επιλογές ή κακά αποτελέσματα? Εάν κάνεις περιορισμό τροφής, βεβαίως. Γιατί όσο πιο πολύ περιορίζεις, τόσο με μεγαλύτερη άσκηση κάνεις. Σωστά. Γιατί αυτό έχει να κάνει με το γεγονός που, κοιτάξτε, οι έφηβοι είναι σε ανάπτυξη. Δεν μπορούν οι έφηβοι να μπαίνουν σε περιορισμό τροφής. Μόλις μπουν σε περιορισμό τροφής οι έφηβοι, ένα ποσοστό από αυτούς, έχοντας και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει την όσο. Άπαξ και πυροδοτήσει την όσο, επηρεάζει πάρα πολύ την ευρωβιολογία του εγκεφάλου. Οπότε, όσο πιο πολύ ποσιτίζεσαι, τόσο πιο πολύ θα κάνεις άσκηση. Μάλιστα. Είναι αντίδραση του εγκεφάλου αυτή. Ναι. Και κάποια παιδιά μπορεί να πάθουν κάτι άλλο. Μπορεί να αρχίσουν να τρώνε παραπάνω. Οπότε, πάλι κάνουν άσκηση για να αντισταθμίσουν το ότι παίρναν βάρος. Ή μπορεί να έχουν προβεί και σε άλλες μεθόδους, όπως αντιστάθμιση, δηλαδή πρόκληση εμετών, κρίση καθαρτικών κτλ. Αυτό λοιπόν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Οι γονείς, σε νέο πληθυσμό. Οι γονείς, πότε το παίρνουμε χαμπάρι? Το παίρνουμε νωρίς? Εσείς τι διαπιστώσατε από την εμπειρία σας? Κοιτάξτε λίγο, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο ποσοστό αργεί. Ναι. Δηλαδή, ο μέσος όρος έρχεται και αναζητάει βοήθεια ύστερα από 2-3 χρόνια νόσου. Είναι αυτό πολλά τα 2-3 χρόνια, ναι, όπου τα παιδιά έχουν καταφέρει και το έχουν καλύψει τόσο καλά. Όχι. Λόγω άγνοιας των γονιών και λόγω έλλειψης ειδικών στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν ξέρουν να διαχειρίζονται την νόσο, ναι, γιατί δεν είναι αρκετά εξειδικευμένοι, γίνεται μια μεγάλη παραπλάνηση γύρω από τη διαχείριση του θέματος από την τροφή. Αναγάγεται πάρα πολύ εύκολα στην εφηβεία. Οι οικογένειες κινητοποιούνται μόνο όταν το βάρος πέσει πάρα πολύ απότομα ή πέσει σταδιακά αλλά αργά. Αυτό μπορεί να. Οι έφηβοι συνήθως το κάνουν μέσα από τα lockdowns. Είχαμε μια οξύτητα στην νευρική ανορεξία με πάρα πολύ γρήγορη απώλεια βάρους σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν κινητοποιεί τις οικογένειες. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ταύτιση ότι νοσείς μόνο όταν χάνεις βάρος πάρα πολύ γρήγορα. Και πότε άλλοτε νοσείς, κυρία Τσιάκα? Νοσείς για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή, μπορεί να περιορίσει την τροφή, μπορεί να αρχίσει να έχει αιμονή με την τροφή, αρχίζει να τσεκάρεσαι πάρα πολύ στον καθρέφτη, ρωτάς συνεχώς τους γονείς σου πώς τους φαίνεται το σώμα. Αρχίζει και δυσανασχετεί πάρα πολύ, δεν θέλει να βγει έξω για να μην φάει, γιατί πρέπει να μείνει πιστό στη δίαιτα. Συνήθως οι έφηβοι παίρνουν μια δίαιτα, γιατί πολύ συχνά να το πω και αυτό, οι γονείς πάνε στους διαιτολόγους όταν τα παιδιά τους βλέπουν ότι έχουν πρόβλημα. Οι διαιτολόγοι δεν μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα. Σε ποια ειδικότητα, σε ψυχολόγο? Κανονικά πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο εξειδικευμένο σε τροφικές δραχές. Ούτε καν γενικό ψυχολόγο. Δεν ξέρει ένας γενικός ψυχολόγος να διαχειριστεί. Είναι μια κατηγορία όλο αυτό από μόνο του. Πείτε μου λίγο, κυρία Τσιάκα, τι θα με κινητοποιήσει εμένα? Είπατε τώρα κάποια χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των παιδιών. Όλα στρέφονται γύρω από τη διατροφή, όλα γύρω από την εικόνα. Είδε θα γύρω φάω το σώμα. Καθόλου. Και, ναι, γύρω από το σώμα. Τι άλλο θα με κινητοποιήσει εμένα, ώστε να μην αφήσω να περάσουν 2-3 χρόνια, ώστε να μην περιμένω να έχω απότομη πτώση του βάρους? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα θέμα. Οι γονείς στην Ελλάδα πιστεύουν ότι αν το παιδί τους έχει πρόβλημα, αυτοί είναι αυτοί που έχουν. Φτώχουνε, τα παιδιά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το αισθανόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Δυστυχώς υπάρχει και. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει μία θεώρηση, κακώς λανθασμένη και μη βάσιμα επιστημονική, ότι οι οικογένειες προκαλούν την νόσο. Αυτό έχει. Δεν υπάρχει καν, δεν υφίσταται, αν θέλετε, επιστημονικά μέσα από έρευνες. Δεν υπάρχει αυτό. Όμως οι γονείς εγκλωβίζονται πάρα πολύ μέσα στο κομμάτι της ενοχής, φοβούνται πάρα πολύ. Και αυτό τους κρατάει πίσω. Φοβούνται πάρα πολύ την νόσο, ταυτίζουν την νόσο με το παιδί τους, δηλαδή νομίζουν ότι τους μιλάει το παιδί τους. Ότι επικοινωνεί το παιδί τους μαζί τους. Δηλαδή, όταν το παιδί γίνεται επιθετικό, όταν είναι έκριθμο, όταν λέει γιατί δεν με βοηθάς, εγώ θέλω να χάσω βάρος, μα δεν βλέπεις ότι είμαι παχιά και γιατί το κάνεις αυτό, μα ξέρεις ότι εγώ θα νιώσω καλύτερα, γιατί δεν το κάνεις. Και τρέχει ο γονιός, προσπαθεί να τον βοηθήσει, πληρώνει γυμναστήρια, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Γιατί πιστεύει ότι μέσα από αυτό θα τονωθεί αυτοεκτίμηση. Δεν, κοιτάξτε να δείτε, στην εφηβεία
δεν είναι φάση της εφηβείας οι διατροφικές δραχές. Απλά βγαίνουν στην εφηβεία οι διατροφικές δραχές. Πολύ πιο έντονα ενδεχομένως. Και αυτό, όχι, είναι, όχι, πολύ πιο έντονα. Το 80% αυτών που νοσούν είναι έφηβοι. Μάλιστα. Στην έναρξή τους. Η έναρξη γίνεται στην εφηβεία. Γιατί όμως, γιατί εκεί είναι ανοιχτό παράθυρο ορμονικό που συνδέεται πάρα πολύ με τις γονοτροπίνες. Ένα άλλο παράθυρο είναι εγκυμοσύνη και ένα άλλο παράθυρο είναι μηνόπαυση στις γυναίκες. Γιατί μπορεί να έχουμε και έναρξη διατροφικής δραχής στη εμηνόπαυση. Δηλαδή, γυναίκες 50 χρονών μπορούν να νοσήσουν. Γιατί έχουν από τη μείωση στρογόνων. Μας προτιμούν οι διατροφικές διαταραχές ως φύλο, το γυναικείο φύλο. Μας προτιμούν γιατί έχουν στρογόνα. Ορμονικό δηλαδή το ζήτημα. Ναι, λόγω ιστρογόνων μας προτιμούν. Στους άντρες λίγο δύσκολο να πέσει το στερόνι εύκολα. Mm-hmm. Αυτό το δούμε πάρα πολύ στους άντρες οι οποίοι αθλούνται πάρα πολύ με τις ώρες στα γυμναστήρια, οι οποίοι πέφτει το στερόνι και αναγκάζονται και την παίρνουν διαστόματος, δηλαδή τεχνητά. Εκεί υπάρχει ένα θέμα επίσης με τους άντρες. Αλλά δεν είναι τόσο, αν θέλετε, εμφανή, διότι ένας άντρας που είναι πάρα πολύ γραμμωμένος μπορεί να έχει σοβαρή διατροφική διαταραχή, αλλά επειδή είναι γραμμωμένος και είναι μέσα στα πλαίσια του στερεότυπου, λέμε ότι είναι ένας δυνατός γερός άντρας, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ πώς θα καταλάβω ότι με αφορά η διατροφική διαταραχή, είμαι ενήλικας. Θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι πολύ καλό για το σώμα μου. Φροντίζω πάρα πολύ αυστηρά τη διατροφή μου και γυμνάζομαι αρκετά καθημερινά. Γιατί θέλω όμως να έχω μια καλή εικόνα. Πότε θα αρχίσω να σκέφτομαι, κυρία Τσιάκα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι που ακούω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, μάλλον με αφορά. Ναι, λίγο δύσκολο να το καταλάβεις όταν το έχεις ο ίδιος. Αυτό το καταλαβαίνεις γύρω στο περιβάλλον. Ωραία. Γιατί δεν μπορείς να αντιληφθείς πόσο έντονο είναι αυτό που εκφράζεις και πόσο αιμονικός είσαι. Γιατί είναι μια καθημερινότητα και μια ρουτίνα και θεωρείς ότι αυτό είναι η ζωή σου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικές οι οικογένειες και οι άνθρωποι και το περιβάλλον στο πώς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Η οικογένεια λοιπόν ποια καμπανάκια θα λάβει υπόψη της, τι θα πρέπει να την ταρακουνήσει? Κοιτάξτε να δείτε, όταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει άσκηση, να κόβει, να φοβάται πάρα πολύ την τροφή, να εξαφανίζεται όταν τρώει και πηγαίνει στην τουαλέτα. Να αποφεύγει να φάει μαζί σου, να έχει κατατάξεις τροφές πολύ κακές και πολύ ανθυγιεινές και καλές, οι οποίες... Με μονή. Με μονή όμως, δηλαδή, όπου το παιδί ταράζεται πάρα πολύ, τα συζητάει γι' αυτό, όταν αντιδρά πάρα πολύ έντονα. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και αυτό είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενημέρωση με επάρκεια όσον αφορά τι πρέπει να κάνουν οι οικογένειες, πώς πρέπει να το διαχειριστούν. Και οι οικογένειες μπαίνουν σε μια πάρα πολύ μεγάλη απόγνωση και όταν χρονίζει η ασθένεια, κάπως επειδή οι ασθενείς δεν κινητοποιούνται και δεν ξεκινούν να κάνουν θεραπεία από μόνοι τους, αυτό οφείλεται καθαρά νευροβιολογικά. Επειδή επηρεάζει το εγκέφαλο, δεν αντιλαμβάνονται πόσο πολύ είναι εκτός πραγματικότητας σε κάποια πράγματα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ δηλαδή να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Αυτό πρέπει να αναλάβει τα ενιαία οικογένεια. Αν λοιπόν η οικογένεια δυστυχώς περιμένει να πάρει ο ασθενής την πρωτοβουλία να το κάνει, πρέπει να σας πω ότι δεν θα το κάνει εύκολα. Θα το κάνουν συνήθως τα περιστατικά τα οποία έχουν βουλιμία, γιατί χάνουν τον έλεγχο με την τροφή. Τα περιστατικά που έχουν ανορεξία το κάνουν εξαιρετικά δύσκολα, γιατί ακριβώς δεν θέλει να αλλάξει η συνθήκη. Μάλιστα. Ένα. Και απ' την άλλη, γιατί παθαίνουν ανοσογνωσία λόγω της συρρήκνωσης του εγκεφάλου, η οποία ανοσογνωσία. Ανοσογνωσία σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνομαι ότι νοσώ. Και αυτό είναι μια εγκεφαλική διεργασία, γιατί ο εγκέφαλος στην ανορεξία δεν επεξεργάζεται κανονικά τα δεδομένα με τον τρόπο που το επεξεργάζεται ο δικός μου και ο δικός σας εγκέφαλος. Υπάρχει επιστροφή, κυρία Τσιάκα. Φυσικά εάν έχω νοσήσει, εάν το παιδί μου έχει νοσήσει, νοσεί τώρα και δίνει αυτή τη μάχη με τον εαυτό του, με το σώμα του, με τις ορμόνες του, με όλο αυτό, με όλους τους συντελεστές αυτής της εξίσωσης. Πώς μπορεί να επανέλθει, πώς θα το βοηθήσω ή πώς θα με βοηθήσω? Ναι. Ποια είναι τα βήματα? Αυτό δεν μπορεί να το κάνετε μόνοι σας καταρχήν. Δηλαδή, οι οικογένειες δεν μπορούν να το κάνουν μόνες τους. Πρέπει να ενδυναμωθούν και να μάθουν πώς θα διαχειρίζονται την νόσο. Απ' την άλλη, οι ασθενείς θα πρέπει να πάρουν το φάρμακο. Και το φάρμακο είναι ένα στην πρώτη φάση. Ποιο είναι? Είναι η τροφή. Είναι η τροφή. Γιατί επειδή έχει απορριθμιστεί ο εγκέφαλος, είναι μια σημεία τυφλά. Πλέον ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα από τις νευροεπιστήμες όσον αφορά τις διατροφικές δραχές. Για να επανέλθει αυτό, θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια σε επίπεδο σύντησης. Επειδή όμως οι ασθενείς έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο εγκέφαλος, που η βιολογική του ανταπόκριση είναι να μην φάει,
Ναι. Δηλαδή ο ίδιος εγκέφαλος στέλνει το μήνυμα μη φας, mm-hmm. γιατί αυτό που θα φας είναι τρομακτικό. Όταν οι ασθενείς βλέπουν την τροφή είναι σαν να βλέπουν φίδι. Mm-hmm. Όταν βλέπεις ένα φίδι το αποφεύγεις. Αν όμως αποφεύγεις αυτό που θα σε κρατήσει τη ζωή, η αλήθεια είναι ότι οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ... οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο λειτουργίας, λοιπόν, ένα πρωτόκολλο θεραπείας προφανώς για το πώς θα γίνει αυτό. Εμείς εδώ στο κέντρο εφαρμόζουμε πρωτόκολλα θεραπείας, το οποίο είναι δομημένο, το οποίο είναι εστιασμένο πάρα πολύ γύρω από τη σύντηση, με την εμπλοκή της οικογένειας και την εκπαίδευση της οικογένειας μέσα σε αυτό. Εμείς ακολουθούμε το πρωτόκολλο των Αμερικανών, το οποίο εφαρμόζεται στο Σαντιέγκο. Εγώ έχω και συνεργαστεί δηλαδή και με το Σαντιέγκο και με το Οχάιο. Και διαρκή και εφαρμόζουμε... θεραπεία πόσο καιρό, 2 χρόνια, 3, 4, 1 μήνα, 5 μήνες, πώς πάει αυτό? Όχι, καμία σχέση. Η θεραπεία είναι εντατική και διαρκεί μερικούς μήνες. Mm-hmm. Δεν διαρκεί χρόνια. Χρόνια μπορεί να διαρκήσει μια ψυχοθεραπεία, αλλά όχι αυτό. Γιατί ο πρώτος στόχος είναι να περάσουμε το σκόπελο και να επαναστηθεί ο εγκέφαλος και να μπει σε μια ρότο ασθενής και να επαναλαμβάνει γεύματα και να αρχίσει να ξεφοβάται την τροφή. Και μετά πρέπει να διαχειριστούμε πάρα πολύ το κομμάτι των σκέψεων και του άγχους ταυτόχρονα. Και αυτό οδηγεί σταδιακά σε αποκατάσταση, πάντα όμως με την εμπλοκή της οικογένειας, το ξαναλέω. Ξεκάθαρη δεν είναι μόνο σε αυτό. Είσαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό, στο κομμάτι που εμπλέκεται η οικογένεια. Ξεκινάει και τελειώνει στην οικογένεια όλο αυτό. Κοιτάξτε, εγώ το λέω αυτό στους γονείς. Το 50% είστε εσείς και το άλλο 50% είναι το παιδί. Mm-hmm. Κυρία Τσιάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Για τα λίγα καλά και πολύ ουσιαστικά που είπαμε. Να είσαστε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Μαρία Τσιάκα, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Δεν είναι παραξενιά η ανορεξία, η βουλιμία, η υπερφαγία. Δεν είναι νάζια, δεν είναι κόγξες. Είναι ασθένεια και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.